Κανείς δεν ξέρει που είναι αυτά τα λεφτά. Οφείλαμε να τα έχουμε στον προϋπολογισμό, γιατί είναι λεφτά που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει πίσω το Υπουργείο. Εμείς τα εγγράφαμε στον προϋπολογισμό, ο κύριος Φάχος τα είχε αφαιρέσει και ο κύριος Καΐσαρης, ξαναπαρουσιαζόμενος στα δημοτικά, τα εξαφάνισε. Κανείς μα κανείς από το κεντρικό κράτος που πτωχεύει δεν ψάχνει να βρει αυτά τα λεφτά. Πού βρίσκεται το έργο? Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε ως Δημοτική Αρχή μια προσπάθεια να απορροφηθούν από τον προϋπολογισμό κάποια λεφτά. Όχι από τα λεφτά που έδωσε το κράτος κάποτε, από αυτά που είχαμε εμείς στο ταμείο για να καλύψουμε την τρύπα των προηγουμένων που θα έπρεπε λογικά να τους είχαμε στείλει εκεί που έπρεπε να τους είχαμε στείλει, αναζητώντας τα λεφτά. Και κάναμε την πρώτη φάση της συντήρησης του κτηρίου και ταυτόχρονα μία μελέτη που την παρουσιάσαμε στις ενεργές υπηρεσίες ανάμεσα στις περιοχές. Ταυτόχρονα είχαμε προχωρήσει την γεωλογική μελέτη, η οποία παραδόθηκε, και την προσπάθεια να αναγνωριστεί η πηγή ως αιματική πηγή για να μην βρεθούμε σε καμιά περιπέτεια με τον ΝΕΟΤ. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται η μελέτη. Έγινε η αναγνώριση της αιματικής πηγής, προχώρησε, την είχαμε προχωρήσει από παλιά. Ολοκληρώθηκε, αναγνωρίστηκε η πηγή και τώρα απομένουν τα επόμενα βήματα, τα οποία επόμενα βήματα είναι σημαντικά και πρέπει να γίνουν πριν φτάσουμε στο σημείο να έρθει το ΤΑΙΠΕΔ και να ξεπουλήσει όλη την ευρύτερη περιοχή. Θα θυμίσω ότι επί κυρίου Φάκου είχε γίνει μια αποτύπωση της περιοχής για να ζητήσουμε από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου το κομμάτι. Μας ζητήθηκαν μετά επανακαθορισμοί Αιγιαλού και Παραλίας, τα κάναμε όλα αυτά κι εμείς. Ξαναζητήσαμε κι εμείς και θα πρέπει ο Δήμος να διεκδικήσει αυτό το κομμάτι πριν βγει στο σφυρί. Εκεί έχει μείνει, τα θερμά καταραίουν, ο τείχος μπροστά έχει πέσει κάτω τελείως. Το κτίριο που προσπαθήσαμε να συντηρήσουμε, να σωματίσουμε για να μην καταρρεύσει, γι' αυτό έχει μείνει εκεί και δεν γίνεται τίποτα. Όμως ο Δήμος έχει ακόμα στην άκρη, αφαιρουμένων των χρημάτων που δώσαμε για τους σοβάδες, τα υπόλοιπα από τα 300 εκατομμύρια. Θα έπρεπε να τα έχει. Κάποιος κάποτε θα τα αναζητήσει. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε περιπέτειες. Γιατί θα τα πληρώσουμε. Πληρώσουμε πρόστιμο για τα θερμά. Α, ναι, και για τα θερμά με τις παρεμβάσεις που έγιναν τελευταία από τους φωστήρες της Δημοτικής Αρχής. Έχει πιστοποιηθεί πρόστιμο, έχει βεβαιωθεί πρόστιμο και στο τέλος για την καταστροφή που έκαναν κάτω εκεί, την παρέμβαση που έκαναν, η οποία δεν έγινε και τίποτα. Εγώ πήγα μία-δύο φορές και δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικά. Και βεβαίως θα μας έρθει μια καμπάνα όπως ήρθε στο Ζηνή, τα 101 χιλιάρικα και ακολουθούν και τα άλλα. Και θα τα πληρώσουμε πάλι εγώ, εσείς και ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Κατσάβαρα. Αν μου επιτρέψετε να κάνω μια σειρά ερωτήσεων για να κλείσουμε, να μην έχουμε δεύτερο γύρο. Δεν έχουμε δεύτερο, γιατί δεν μπορούμε. Εγώ εντάξει, δεν θα έχω δεύτερο γύρο, εγώ τις κάνω μαζεμένες. Μια διευκρίνηση καταρχήν, αν τα δύο νέα στελέχη στη δημότηση που παρουσιάσατε είναι ταυτόχρονα και υποψήφοι, γιατί μιλήσατε για στελέχη. Οι ερωτήσεις. Συνήθως, και το βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα στην ΚΟ, όποτε έχουμε αύξηση της τουριστικών αφήξεων, η εκάστοτε δημοτική αρχή επιχαίρει για το δικό της ρόλο σε αυτές τις τουριστικές αφήξεις. Θεωρείτε ότι συμβάλλει ή δεν συμβάλλει ο Δήμος στη μεγάλη αύξηση που έχουμε φέτος? Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, σε σχέση με μια δημοσκόπηση που το τελευταίο διάστημα υπόθηκε, τουλάχιστον καταγράφηκε ότι γίνεται στην ΕΚΟ και είναι αγνώστου πατρός. Φωτογραφηθήκατε από τη Δημοτική Αρχή ως ο εντέλων τη δημοσκόπηση. Αποδέχεστε ή αρνείστε την πατρότητά της? Και ένα τρίτο θέμα, σε σχέση με το μεγάλο ζήτημα της επικαιρότητας, γενικότερης επικαιρότητας αυτής της περίοδου, που έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή. Η Συμπαράταξη Ελπίδας, ο κύριος Μελωνάς, έχει ζητήσει να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα κάλεσε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να υπογράψουν ένα τέτοιο αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή ή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια είναι η δική σας θέση? Έτσι, όπως το είπες, κύριε Κατσάβαρα, δεν θα κάνει καμία κοσαριά ερωτήσεις. Όχι, συνέντευξη Ερμενόπουλου, συμφωνεί. Αυτά σε προσωπική φορά. Για πρώτη αλλά όχι μοναδική φορά. Όχι, συμφωνεί για πρώτη αλλά όχι μοναδική φορά μαζί μου. Η συνέντευξη τύπου έχει περιορισμένο χρόνο, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Να ξεκινήσω. Βεβαίως και δεν είναι υποψήφοι. Άλλωστε ο Άγγελος το ανακοινώνει ήδη από τα μέσα δικτύωσης. Από ό,τι μαθαίνω εκεί γίνεται μάχη. Ναι, αλλά θέλω τη δική σας επιβεβαίωση. Και εμένα μου το ανακοίνωσε από χτες. Αλλά... Έχω μείνει έκπληκτος. Μάχη γίνεται στους δρόμους, όχι στα. Εντάξει. Και τα μέσα όμως. Στο παρόν ξεκινάμε με τα μέσα και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, για την αύξηση του τουρισμού, του τουριστικού, τον αριθμό των αφήξεων. Κύριε Κατσάβαρε, η προσπάθεια για να αυξάνεται συνεχώς ή για να καταφέρνουμε καλύτερες αφήξεις σε ένα τόπο, δεν γίνονται εδώ ένα χρόνο και αποδίδουν τον άλλο. Θα είναι αστείο λοιπόν να πιστεύει κάποιος ότι πέρσι έκανε μια προσπάθεια ο Δήμος και φέτος αυξήθηκε ο κόσμος, γιατί δεν έκανε και καμία προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός της ΚΟ κινείται από μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε την τετραετία που είμαστε Δημοτική Αρχή,
και ταυτόχρονα κάποιες προσπάθειες που ξεκίνησε να κάνει ο κύριος Μπαλαλής μέχρι να καρατομηθεί την περίοδο που ήταν αντιδήμαρχος. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Από εκεί και ύστερα αναρωτιέμαι τι προσπάθειες κάνουν όταν και τα λεφτά στον νέο φορέα δεν τα έχουν δώσει ακόμα ή αν τα έδωσαν, τα έδωσαν τελευταία. Έχει λοιπόν το νησί μια δυναμική από μόνο του, έχει μια προσπάθεια η οποία έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια μακάρι να συνεχίζεται και εμείς είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή αν κάνει θετικές κινήσεις. Θετική κίνηση βέβαια δεν είναι οι δύο πλωτοί προσκουστίδες για το λιμάνι, εάν δεν έχεις διασφαλίσει πριν τις αφίξεις των αντίστοιχων και των ανάλογο μεγέθους κουρασγεροπλοίων. Διότι από τις 24 προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκαν μία ή δύο φορές. Και αμφιβάλλω αυτή η εταιρεία ξαναέρθει, διότι ήδη ανακοίνωσε ότι στη Ρόδο δεν θα πηγαίνει. Ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο στα μέσα ενημέρωσης στη Ρόδο. Άρα λοιπόν η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και μακάρι να την έκαναν. 24 Σεπτεμβρίου όμως η C-Train ήταν στο Αμβούργο και δεν ξέρω αν πήγε το λιμενικό ταμείο. Πήγε η κυρία Γερασκλή. Και δεν πήγε να εκπροσωπήσει το λιμενικό ταμείο κανείς. Εκτός και αν πήγαν για να το μάθαμε. Αν πήγαιναν όμως κάτι έπρεπε να πούν. Και η C-Train είναι η μεγαλύτερη ίσως από τις εκθέσεις θαλάσσιου τουρισμού και θαλάσσιων μέσων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε ταυτοποιήσει ακόμα και τη συμμετοχή μας στην Med Cruise που είναι από τους μεγαλύτερους φορείς γιατί κάπου κολλά και κανείς δεν κάνει καμία προσπάθεια να ξεκολλήσει. Και μην μου πούν τον Επίτροπο γιατί για άλλες περιπτώσεις που τις έχουμε καταγεγραμμένες και θα τις βγάλουμε στον αέρα κάποια στιγμή. Ο Επίτροπος υπερσκελίζεται, ξεπερνιέται. Τώρα, δημοσκόπηση. Ξέρετε, με εξέπληξε όλη αυτή η αγωνία, όχι των μέσων ενημέρωσης τόσο, όσο των πολιτικών, για μια δημοσκόπηση την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας. Ποιοςδήποτε μπορεί να δώσει εντολή για μια δημοσκόπηση και να μετρήσει ό,τι θέλει. Τι λεφτά. Ορίστε. Τι λεφτά. Με τι λεφτά. Άμα έχει. Άμα έχει. Είναι κοστοβόρο. Άμα έχει. Εγώ οφείλω να πω ότι αυτή την περίοδο δεν έχουμε σπαράταξη λεφτά. Λοιπόν, μόλις βρούμε λεφτά θα κάνουμε μετρήσεις. Λέω λοιπόν το εξής. Γίνεται μια μέτρηση. Απαγορεύει κανείς σε κανέναν να δώσει εντολή για μια μέτρηση. Απαγορεύει κανείς σε μια εταιρεία να κάνει μια μέτρηση. Εδώ μόνο δεν είπαμε Σταύρωσον την εταιρεία που έκανε. Μέχρι και στον εισαγγελέα άκουσα πήγε ο Δήμος. Δεν το κατάλαβα αυτό γιατί πήγε. Και βεβαίως παρακολουθώ σε αυτά. Αν είσαι μάγκας, δώσ' την. Και αν δεν είσαι μάγκας, μην τη δώσεις. Και ιστορίες και τα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό δηλαδή είναι πρωτοφανές. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια μέτρηση και δώστε τη μέτρηση, μην δώστε τη μέτρηση. Πώς πάει αυτή η Δημοτική Αρχή κυρίως και δευτερευόντως τις υποψηφιότητες ή τα ποσοστά που θα πάρει ο καθένας υποψήφιος. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο καθένας μπορεί να κάνει μέτρηση και ο καθένας μπορεί να μετράει ό,τι θέλει. Δεν την παραγγείλετε. Εμείς όταν παραγγείλουμε, δεν το ξέρετε. Και όταν παραγγείλουμε κάτι, δεν θα δεχτούμε αυτές τις λογικές αν είσαι μάγκας δημοσίευσέ την ή με τη δημοσίευση. Γιατί η μέτρηση γίνεται από κάποιον και αφορά κάποιους. Και αφορά τον ίδιο να κάνει μια μέτρηση. Φαντάζομαι κύριε Κατσάβαρο ότι είναι λογικό αυτό που λέω. Έτσι. Διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος. Από το ερώτημα ήταν αν την παραγγείλατε εσείς ή όχι. Για να το απλοποιήσουμε. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία έβαλα και τα άλλα. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να παραγγείλει όποτε θέλει και ό,τι θέλει και όπου θέλει. Και μακάρι να γίνονται πολλές. Βεβαίως. Αυτοί που τους παραγγέλνουν φαντάζομαι κάνουν τις αναλύσεις τους και βλέπουν αυτό που κάνουν. Εγώ σας ξαναλέω ότι το ερωτηματολόγιο όπως το είδα ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις, τις δημοσιευμένες και στο διαδίκτυο και στην εφημερίδα Σταθμός. Παραπέμπουν δηλαδή έτσι αβίαστα κάποιον ο οποίος ασχολείται με την πολιτική του ότι. Μπορεί να την έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Μπορεί. Εγώ δεν λέω ότι την έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Μπορεί να την έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Ή κάποια μέλη της Δημοτικής Αρχής που θέλουν να δουν πώς πάει η ομάδα. Ή πώς πάει ο επικεφαλής. Αρχίζουν να βάζουν προβληματισμούς. Σε αυτή την κουβέντα θα πούμε. Αυτή είναι μια αποπροσανατολιστική κουβέντα για να ξεχάσει ο κόσμος την ανυπαρξία της Δημοτικής Αρχής. Λέγοντας τον τώρα, με βάλει ακόμα σε περιέργεια μήπως την έχει κάνει η Δημοτική Αρχή να μας αποπροσανατολίσει. Έτσι. Χωρίς να λέω ότι την έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Οι αντιδράσεις τουλάχιστον δείξαν αυτά, αλλά όχι όλων. Όχι όλων οι αντιδράσεις. Μην αποπροσανατολιζόσαστε με τέτοιου είδους πράγματα, δεν μας αφορούν. Την ίδια περίοδο συμβαίνουν στην ΚΟ πράγματα που θα ήθελε ο κάθε πολίτης, όχι ομιλών, να τα βλέπει σκληρά πρωτοσέλιδα, εγκαλώντας και τραβώντας αυτή και το δικό μου, και του Άγγελου, και του Δημήτρη, και του Δημάρχου και του καθενός για αυτά που δεν κάνουμε ως ομάδες και ως δημοτική και ως τοπική κοινωνία. Και ασχολούμαστε με το οποίο έκανε και ανέκανε. Θεωρώ ότι δρά αποσανατολιστικά οποιαδήποτε θέση είναι συγκεκριμένη.
Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Δημήτρης Βαγγέλης έστειλε μία επιστολή προς τους επικεφαλείς των παρατάξεων και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, φαντάζομαι, στην οποία επιστολή ρωτούσε αν συμφωνούμε. Και βεβαίως με email του απήντησα ότι συμφωνούμε απόλυτα και να κάνει τις διαδικασίες που πρέπει κατά την νομοθεσία για να γίνει αυτό το πράγμα. Οφείλω επίσης να πω ότι μέσα σε αυτή τη συζήτηση έβαλα ως ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε όχι στενά και να μεγιστοποιούμε ή να αεροποιούμε κάποια πράγματα, κάποιους ανθρώπους και κάποια πράγματα, αλλά το ευρύτερο πρόβλημα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του αποκλεισμού που συμβαίνει είτε σε φιλετικές ομάδες, είτε σε εθνικής προέλευσης άτομα, είτε σε προελεύσεις φύλου, άρεν φύλοι κλπ. Και να μπουν όλα αυτά στο Συμβούλιο. Και βεβαίως ο κύριος Βαγγέλης Δημήτρης συμφώνησε και περιμένω, μου είπε κάντε εσείς αυτά που πρέπει, που θέλετε, όπως θέλετε βάλτε τα θέματα. Λέω, μα το ζήτημα δεν είναι αυτό, το ζήτημα είναι να ετοιμαστεί η λίστα, να υπογράψουμε οι σύμβουλοι για να πάει. Δεν έγινε το follow-up, εμείς είμαστε εδώ και βεβαίως όποτε γίνει θα είμαστε παράδοση και θα συνυπογράψουμε. Με εξάπληξη τότε, ενώ υπήρξε αυτή η επιστολή και προς τον πρόεδρο και προς τα παρατάξεις, την προηγούμενη Δευτέρα πήρα ένα τηλεφώνημα από το Δήμο για έκτακτη και κατεπίγουσα συνεδρίαση που είχε να κάνει, λέω, να δεις που θα συνεδριάσουμε για αυτό το θέμα. Και τελικά είχε να κάνει με την συμμετοχή του Δήμου, συνδιοργάνωση του Δήμου, της λαμπαδιοδρομίας και του τορνουά.